Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να συνεχίσουμε, να πάρουμε σκυτάλι. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους ομιλητές του επόμενου τραπεζιού. Είναι ο κύριος Μάνος Ματσαγκάνης, καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, επικεφαλής παρατηρητηρίου ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Είναι η κυρία Εφη Αχτσιόγλου, βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τομεάρχης οικονομικών, πρώην υπουργός εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Και είναι και ο Θεόδωρος Μητράκος, διευθυντής σύμβουλος και πρώην υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, μέλος νομοδοτικού συμβουλίου του ΕΝΑ. Να σας καλωσορίσω. Η συζήτηση, κυρίες και κύριοι, που θα συντονίσω με τους ομιλητές, έχει ως αντικείμενο το κοινωνικό κράτος ως προϋπόθεση μιας βιώσιμης, ανθεκτικής και με συνοχή ανάπτυξης. Οι εισηγητές του συνεδρίου από το πρωί έχουν βάλει τις διαπιστώσεις για το πού βρισκόμαστε. Τώρα το ερώτημα είναι πού θέλουμε να πάμε, ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που θα μας οδηγήσουν εκεί. Είναι πολλά τα ενδιαφέροντα που θα ακούσουμε, γιατί φαίνεται πως το κοινωνικό κράτος είναι πολύ ανθεκτικό, θα δούμε και στην πορεία, ωστόσο θα πρέπει να γίνει μοχλός της ανάπτυξης, όπως είπαμε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο, αν συμφωνείτε, στην κυρία Εφη Αχτσιόγλου, για να ξεκινήσουμε με τις τοποθετήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα το Ινστιτούτο ΕΝΑ για την διοργάνωση αυτής της διημερίδας, αλλά και για το τραπέζι αυτό που οργάνωσε προκειμένου να συζητήσουμε για το κοινωνικό κράτος. Νομίζω ότι ήδη ο τίτλος της εκδήλωσης του τραπεζιού μας δείχνει, μας βοηθά να οργανώσουμε τη συζήτηση, γιατί μιλά για το κοινωνικό κράτος ως προϋπόθεση βιώσιμης, ανθεκτικής και με συνοχή ανάπτυξης. Δηλαδή, ήδη προσδιορίζει για ποια ανάπτυξη μιλάμε. Δίνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, τα οποία νομίζω ότι πρέπει να συνοδεύουν και την όποια συζήτησή μας. Και έτσι μπορούμε να δούμε καλύτερα και το ρόλο του κοινωνικού κράτους σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα έλεγα με μια φράση ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ισχυρή κοινωνία. Και θα ήθελα σε αυτό την αρχική μου τοποθέτηση να σταθώ σε τέσσερα σημεία, σε τέσσερα χαρακτηριστικά του κοινωνικού κράτους, που ακριβώς αποδεικνύουν την άμεση συσχέτιση που έχουν με την οικονομική ανάπτυξη, με την βιώσιμη, διατηρήσιμη στον χρόνο, σταθερή και με όρους συνοχής ανάπτυξη, και δείχνουν και ακριβώς και την αμφίδρομη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος. Το πρώτο σημείο είναι η εκπαίδευση. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την παραγωγικότητα και την καινοτομία, άρα και την οικονομική ανάπτυξη. Πόσο μάλλον σε μια εποχή που ζούμε, στην εποχή που ζούμε, που η τεχνολογία μετασχηματίζει ραγδαία τον τρόπο που ζούμε και παράγουμε. Χωρίς ισχυρές δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να έχουμε και ένα εργατικό δυναμικό, το οποίο θα έχει εκείνο το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που θα απαιτείται και μάλιστα θα το διατηρεί και σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου και θα μπορεί να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της κάθε χρονικής περίοδου. Γι' αυτό οι δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση είναι εξαιρετικά κρίσιμη μεταβλητή για να μπορούμε να συζητάμε για μια οικονομική ανάπτυξη η οποία θα είναι βιώσιμη και διατηρήσιμη στον χρόνο. Εδώ ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω είναι οι χώρες οι σκανδιναβικές, όπου εκεί το επίπεδο των δημόσιων επενδύσεων στην εκπαίδευση ξεπερνάει το 5, φτάνει στο 6% του ΑΕΠ και είναι ταυτόχρονα οι χώρες αυτές οι οποίες έχουν και τις κορυφαίες θέσεις, κατέχουν τις κορυφαίες θέσεις στην Ευρώπη στο επίπεδο δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Άρα βλέπουμε αυτή την άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην επένδυση στην παιδεία, τη δημόσια επένδυση στην παιδεία, με την με το επίπεδο των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και άρα και της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Το δεύτερο στοιχείο, η δεύτερη παράμετρος, το δεύτερο χαρακτηριστικό του κοινωνικού κράτους που αποδεικνύει αυτή την άμεση συσχέτιση με την ανάπτυξη την οικονομική είναι ο λεγόμενος κοινωνικός μισθός. Το πώς δηλαδή οι δημόσια παρεχόμενες υπηρεσίες ενισχύουν το πραγματικό επίπεδο αποδοχών των εργαζομένων. Είναι νομίζω σαφές ότι είναι εντελώς διαφορετική η αντιστοιχία ονομαστικών αποδοχών και βιωτικού επίπεδου όταν ένας εργαζόμενος καλείται να καλύψει ο ίδιος, να δαπανίσει ο ίδιος, να πληρώσει ο ίδιος για βασικές υπηρεσίες και βασικά δημόσια αγαθά, από ότι όταν αυτά είναι δωρεάν παρεχόμενα.
Πολύ εύκολο κανείς μπορεί να το δει πώς μπορούν στα αλήθεια να συγκριθούν ονομαστικές αποδοχές εργαζομένων σε διαφορετικά κράτη, όταν οι μεν, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, καλούνται να πληρώσουν για παράδειγμα για βρεφονιπιακούς σταθμούς, καλούνται να πληρώσουν για μια καλή ποιότητας υπηρεσίες υγείας, καλούνται να πληρώσουν πλέον και για την ασφάλισή τους, την κοινωνική ασφάλισή τους, πώς να συγκριθούν με τις αποδοχές ενός εργαζόμενου, τις ονομαστικές, σε ένα σκανδιναβικό κράτος, που όλα αυτά είναι παρεχόμενα δωρεάν από δημόσιους φορείς. Άρα, νομίζω είναι προφανής η επίπτωση της απουσίας δημόσιων πολιτικών. Η προφανής επίπτωση της απουσίας δημόσιων πολιτικών είναι ότι το διαθέσιμο εισόδημα συμπιέζεται δομικά, όταν αυτές λείπουν, συμπιέζεται δομικά το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά είναι και πάρα πολύ ευάλωτο στις διακυμάνσεις της συγκυρίας. Το εισόδημα ενός Έλληνα εργαζόμενου είναι εξαιρετικά ευάλωτο αυτή την περίοδο των πληθωριστικών πιέσεων, από ότι το αντίστοιχο εισόδημα ενός εργαζόμενου σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα υπάρχει αυτή η κάλυψη των βασικών αναγκών του από δημόσια παρεχόμενες υπηρεσίες δωρεάν. Και νομίζω ότι και εδώ ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ζήτημα της στέγασης, που μπορούμε να το δούμε αυτό. Η έλλειψη δημόσιων πολιτικών σε αυτόν τον τομέα επίσης δημιουργεί μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση στο πραγματικό εισόδημα των εργαζόμενων στην Ελλάδα, στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Αν δεν κάνω λάθος, οι πολίτες στην Ελλάδα δαπανούν περίπου το 40% του εισοδήματός τους για τις ανάγκες της στέγασης. Είναι μακράν οι πρώτοι σε ολόκληρη την Ευρώπη που δαπανούν τόσο μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για τις ανάγκες της στέγασης. Η αμέσως επόμενη χώρα νομίζω δεν δαπανούν ούτε το μισό από αυτό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει πραγματική συγκρισιμότητα των ονομαστικών αποδοχών όταν κανείς καλείται να ξοδέψει τόσο πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός του για μια τέτοια βιωτική συνθήκη εν σχέση με κάποιον άλλον ο οποίος μπορεί αυτό να το καλύπτει από δημόσια παρεχόμενη υπηρεσία ή από δημόσιες πολιτικές. Δείχνει όμως αυτό, μας επιτρέπει να σκεφτούμε και λίγο παραπάνω και σε σχέση με το μοντέλο ανάπτυξης, πάλι με το παράδειγμα της στέγασης. Η έλλειψη δημόσιων πολιτικών εδώ, στη στέγαση, δημιουργεί και έλλειμμα προσφοράς στην αγορά. Και αυτό σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό πιέζει ασφυκτικά τους εργαζόμενους. Σε αυτό το περιβάλλον, ακόμη και η ονομαστική αύξηση των μισθών, ακόμη και αν βγάλουμε τελείως από τη συζήτηση τον πληθωρισμό, δεν ενισχύει εξ ολοκλήρου το μερίδιο της αγοράς, το μερίδιο της εργασίας στον παραγόμενο πλούτο, αλλά μεγάλο μέρος της στην πραγματικότητα μεταφέρεται σε όσους υποφελούνται από το real estate. Και εδώ είναι ένα ερώτημα και για το αναπτυξιακό μοντέλο στο τέλος της ημέρας. Ποιο παραγωγικό μοντέλο θέλουμε? Ένα που επιτρέπει τη μεταφορά πόρων από τις παραγωγικές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε επιχειρηματικά μοντέλα που υποφελούνται ακριβώς από την έλλειψη προσφοράς ή ακόμη και τα αναπαράγουν, ή θέλουμε να υπάρχει κοινωνικό κράτος προκειμένου να καλύπτει, να δημιουργεί ζωτικό χώρο για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων και ταυτόχρονα να μπορεί να οικοδομεί και ένα υγιές παραγωγικό μοντέλο και να αφήνει και ζωτικό χώρο για τις παραγωγικές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να λειτουργούν. Το τρίτο στοιχείο, το τρίτο χαρακτηριστικό του κοινωνικού κράτους, το οποίο δείχνει αυτή την άμεση συσχέτιση με την οικονομική ανάπτυξη, είναι ο όρος της αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, η σχέση των πόρων που διαθέτει μια κοινωνία σε σχέση με το αποτέλεσμα που λαμβάνει από τους πόρους που διαθέτει. Και εδώ να το δούμε με ένα παράδειγμα. Διαχρονικά, ο μέσος όρος δαπανών για την υγεία στις σκανδιναβικές χώρες είναι κοντά στο 10% του ΑΕΠ. Ενώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχεται στο 16 με 17% του ΑΕΠ. Μιλάω για τις δαπάνες συνολικά που δίνονται για την υγεία. Από τους πολίτες και από το κράτος, για το σύνολο των δαπανών. Ωστόσο, οι σκανδιναβικές χώρες πετυχαίνουν πολύ υψηλότερες επιδόσεις και στην κάλυψη του πληθυσμού. Έχουν πολύ καλύτερη κάλυψη, υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού. Παρότι, όπως είπα, δίνουν μικρότερο ποσό από το ΑΕΠ τους. Και στην ποιότητα των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί στις σκανδιναβικές χώρες η επένδυση γίνεται στη δημόσια υγεία. Έχουμε δηλαδή δημόσιες επενδύσεις και δημόσια χρηματοδότηση που κατευθύνεται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Εν αντιθέσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί οι δαπάνες κατευθύνονται σε ένα σύστημα υγείας με πολύ ισχυρό ιδιωτικό τομέα, με μεγάλες ανισότητες στην πρόσβαση.
Επομένως, και από την άποψη της αποτελεσματικότητας, νομίζω ότι η υγεία είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς το κοινωνικό κράτος μπορεί στα αλήθεια να υπερτερεί σε συγκεκριμένους τομείς σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς. Και το τέταρτο χαρακτηριστικό, η τέταρτη παράμετρος του κοινωνικού κράτους, την οποία θα ήθελα να θέσω στη συζήτηση που ακριβώς αποδεικνύει και αυτή την άμεση συσχέτιση με τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, είναι η ικανότητα του κοινωνικού κράτους να επιδρά στη μακρά διάρκεια των κοινωνικών εξελίξεων. Έχω τώρα εγώ και τα άγχη μου, ακούω και αυτό το παιδάκι στεναχωριέται. Τέλος πάντων, τώρα καταλαβαίνεις. Δεν είναι το δικό μας. Όχι, δηλαδή, δικό μας ήταν έτσι και αλλιώς. Είναι το χαρακτηριστικό λοιπόν του κοινωνικού κράτους να επιδρά στη μακρά διάρκεια των κοινωνικών εξελίξεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το δημογραφικό, έτσι, που έχει κάνει ήδη αισθητές τις συνέπειές του και πλέον δεν αποτελεί η συζήτηση πια για το δημογραφικό, δεν είναι μια συζήτηση θεωρητική. Πλέον είναι μια συζήτηση εντελώς άμεσης και απτής αναγκαιότητας, μιας επίγουσας ανάγκης. Πώς απαντούμε σε αυτό το πρόβλημα? Το βασικό εργαλείο που έχουμε είναι οι δημόσιες πολιτικές. Ποιες δημόσιες πολιτικές? Δημόσιες πολιτικές που να απαντούν, τώρα θα ακουστεί απλουστευτικό, αλλά που να απαντούν στα πραγματικά, στις πραγματικές αγωνίες, στα πραγματικά ερωτήματα των ανθρώπων. Το να μπορούν τα νέα ζευγάρια που το επιλέγουν να κάνουν παιδιά σήμερα, δεν μπορεί να λυθεί με μέτρα αποσπασματικά επιδοματικού χαρακτήρα. Π.χ. το διχίλιαρο αναγένα. Αυτό νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν. Άρα εδώ χρειάζεται να αντιμετωπιστεί η ανασφάλεια που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι και να δοθούν λύσεις διαμέσου των δημοσίων πολιτικών, του κοινωνικού κράτους, οι οποίες να απλώνονται σε έναν ορίζοντα και βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Δηλαδή, να αφορά από την κάλυψη, από τη δωρεάν πρόσβαση προφανώς στο δημόσιο σύστημα υγείας, μέχρι την κάλυψη των βρεφονιπιακών σταθμών, ως το εκπαιδευτικό σύστημα. Άρα, το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι ακριβώς η ικανότητα του κοινωνικού κράτους να επιδρά και σε μελλοντικά, ας το πω έτσι, στη μακρά διάρκεια των κοινωνικών εξελίξεων. Και κλείνω την αρχική μου παρέμβαση με το εξής. Αναφέρθηκα στη λέξη ανασφάλεια και νομίζω ότι η έννοια της ασφάλειας είναι κομβική στη συζήτηση για το κοινωνικό κράτος. Είναι η έλλειψη της ασφάλειας στις σύγχρονες κοινωνίες. Αυτή η οποία ταυτόχρονα διωγγώνει και το αίσθημα της αδικίας και το αίσθημα της οργής και το αίσθημα της αποξένωσης και άρα δημιουργεί και τάσεις κοινωνικής απορρίθμισης, ας το πω έτσι, μιας μη συνεκτικής ανάπτυξης. Και είναι ακριβώς η απελευθέρωση από την ανασφάλεια και τη φτώχεια, αυτή που κατά τη γνώμη μου αποτελεί και τη βασική προϋπόθεση για να μπορούμε να συζητάμε για μια βιώσιμη και με κοινωνική σύγκληση ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Λοιπόν, να συμπυκνώσω, έτσι, να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Αχτιόγλου για αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά ως προϋπόθεση ώστε το κοινωνικό κράτος να γίνει ένας επιταχυντής, θα λέγαμε, της οικονομικής ανάπτυξης. Είναι η εκπαίδευση, ο κοινωνικός μισθός, η σχέση πόρων και αποτελέσματος και η ικανότητα του κοινωνικού κράτους να επιδρά των εξελίξεων. Κυρία Ματσαγκάρη, να δώσω το λόγο σε εσάς. Θα μας πείτε κι εσείς γιατί είναι τόσο ανθεκτικό το κοινωνικό κράτος, παρά τις αντιξότητες. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ που ήρθατε να μας ακούσετε. Ναι, το ερώτημα είναι αν η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική προστασία είναι έννοιες ασυμβίβαστες. Ωραία. Συμφωνώ με αυτά, πολλά από αυτά που είπε η κυρία Αχτσιόγλου, ότι αυτό δεν είναι αναγκαστικά έτσι και πράγματι. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια συνηθισμένη παρανόηση ότι πρέπει κανείς να διαλέξει μεταξύ ενός υψηλού επίπεδου κοινωνικής προστασίας ή μιας δυναμικής οικονομίας της αγοράς. Νομίζω ότι αν ήταν έτσι τα πράγματα, δεν θα είχαμε κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη, στο μέγεθος που το παρατηρούμε τουλάχιστον. Καταρχήν να πω ότι αυτή η φιλολογία που διακινείται ότι το κοινωνικό κράτος καταραίει, είναι το τέλος του κόσμου όπως το γνωρίσαμε, δεν ισχύει. Το κοινωνικό κράτος δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρό όσο είναι σήμερα στην Ευρώπη. Κατά μέσο όρο η κοινωνική δαπάνη είναι υψηλότερη παρά ποτέ. Έχει φτάνει το 28% σχεδόν του ΑΕΠ, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Εντάξει, η Ελλάδα είναι μια ειδική περίπτωση για την οποία θα μιλήσω
στη συνέχεια, αλλά γενικά το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος, το μόνο που μπορεί κανείς να κατηγορήσει το κοινωνικό κράτος, εντάξει, πολλά σε επιμέρους θέματα, αλλά γενικά το μόνο που μπορεί να πει είναι ότι οι κοινωνικές ανάγκες αυξάνονται ταχύτερα από την κοινωνική δαπάνη. Okay, αλλά υπάρχει ένα όριο στο πόσο η κοινωνική δαπάνη μπορεί να αυξάνεται έτσι κι αλλιώς, αλλά πάντως αυξάνεται συνεχώς. Άρα λοιπόν, αναφέρομαι στο ότι εδώ είναι ένα σημείο που κατά παράδοξο τρόπο, ότι δηλαδή η κοινωνική προστασία είναι έναντι της οικονομικής ανάπτυξης, είναι κάτι σαν ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος και είτε το ένα θα προχωράει είτε το άλλο, αλλά δεν μπορούν και τα δύο. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι νεοφιλελεύθεροι το πιστεύουν πάρα πολύ και λένε δεν βγαίνει ρε παιδιά, πολλά ξοδεύουμε, αν είναι δυνατόν η Ευρώπη έχει, πώς είχε πει η Μέρκελ, που δεν είναι ακριβώς νεοφιλελεύθερη, δεν πειράζει, γι' αυτό που θέλω να πω. Είχε πει το 2013, που ήταν ένα από τα χειρότερα χρόνια της ευρωπαϊκής κρίσης στο Νταβός, ότι η Ευρώπη έχει το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 25% του παγκόσμιου προϊόντος, ΑΕΠ, και έχει, ξέρω εγώ, πάνω από το 50% της κοινωνικής δαπάνης. Τώρα έχει το 5%, λέω εγώ, μετά από 10 χρόνια, του παγκόσμιου πληθυσμού, το λιγότερο από το 22, κάπου εκεί, και εξακολουθεί να έχει πάνω από το 50% της παγκόσμιας κοινωνικής δαπάνης και δεν το είπε, γιατί ξέρετε πώς είναι η Μέρκελ, προσεκτική σε κάτι τέτοια, αλλά ήταν ένα σαφής υπενιγμός ότι αυτή η ιστορία δεν πάει άλλο, ας πούμε, δεν βγαίνουμε, κύριοι. Ήταν λίγο έτσι. Και αν κοιτάξει κανείς τη συζήτηση στο εσωτερικό της, ας το πούμε, ριζοσπαστικής αριστεράς, για να είμαστε και στο θέμα μας, αισθάνεται κανείς ότι αυτή την εκτίμηση τη συμμερίζεται. Δηλαδή, ότι εντάξει, δεν πρέπει να ανησυχούμε τόσο πολύ για την οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να πολεμάμε για ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας, όπως το αντιλαμβάνει ο καθένας, και ότι αν αυτό έχει κόστη στην οικονομία, ας είναι. Λίγο πολύ αυτό. Νομίζω ότι και τα δύο είναι λάθος και μάλιστα συχνά στην αριστερά διατυπώνεται η εκτίμηση ότι ο νεοφιλελευθερισμός καλπάζει, άρα λοιπόν οι μέρες του κοινωνικού κράτους είναι μετρημένες και σε αυτό συμφωνούν με τους νεοφιλελεύθερους, απλώς οι μεν χαίρονται και οι δε λυπούνται, ας πούμε. Λίγο πολύ έτσι είναι. Εγώ νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αν δει κανείς τα νούμερα. Δεν ισχύει αν δει κανείς το γεγονός ότι τα νούμερα είναι ότι η κοινωνική δαπάνη αυξάνεται συνεχώς και ο καπιταλισμός δεν δείχνει σημεία κατάρρευσης, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Και επίσης το γεγονός ότι οι πιο δυναμικές οικονομίες της αγοράς στην Ευρώπη είναι εκείνες οι χώρες με το πιο προηγμένο κοινωνικό κράτος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε το κοινωνικό κράτος όχι ως ένα μηχανισμό εξαπάτησης των εργαζομένων, γιατί στην πραγματικότητα επιταχύνει, διευκολύνει την καπιταλιστική συσσόρευση. Όχι, κάνει αυτό, γιατί το κάνει, και κάνει και το άλλο. Δηλαδή, προστατεύει τους εργαζόμενους, καταπολεμά τις ανισότητες, αλλά ναι, επίσης, συμβάλλει στην καπιταλιστική συσσόρευση. Είχα ετοιμάσει να πω οικονομία της αγοράς, αλλά ας μην γελιόμαστε, στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται. Καπιταλιστική συσσόρευση. Φυσικά υπάρχουν πολλά είδη καπιταλισμού. Και μέχρι να αντικαταστήσουμε τον καπιταλισμό με κάτι άλλο, ας διαλέξουμε ποιο από όλα μας ταιριάζει καλύτερα. Ίσως να μας ταιριάζει καλύτερα, όπως αυτά που έλεγε πριν και η κυρία Χτσιόγλου, ένα σκανδιναβικού τύπου σύστημα, όπου ναι μεν υπάρχει οικονομία της αγοράς και δυναμικές επιχειρήσεις, κερδοφόρες, καινοτόμες κτλ., αλλά επίσης οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι, τα παιδιά πάνε σε παιδικό σταθμό, το σύστημα υγείας είναι δωρεάν. Η φορολογία είναι υψηλή, φυσικά, γιατί πληρώνει για όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, αν κάτι δείχνει αυτό που πολύ γρήγορα προσπάθησα να περιγράψω, είναι ότι σίγουρα δεν είναι ασύμβατη η κοινωνική προστασία με την οικονομική ανάπτυξη. Το ερώτημα είναι ποια κοινωνική προστασία, ποιο κοινωνικό κράτος. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που το κοινωνικό κράτος μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά στην οικονομία και νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο πιο 38 παράδειγμα από την Ελλάδα πριν από την κρίση. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω ότι το κοινωνικό κράτος χρεοκόπησε την Ελλάδα, αλλά έβαλε όχι ένα λιθαράκι, έναν ογκόλιθο πολύ μεγάλο, αν δει κανείς, με ελάχιστο κοινωνικό αντίκρισμα. Ελάχιστο κοινωνικό αντίκρισμα. Δεν ξοδεύαμε για να προστατεύουμε τους αδύναμους.
Ξοδεύαμε για να βγάζουμε στη σύνταξη 50 στις 10. Δεν ξοδεύαμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες υγείας. Ξοδεύαμε για να έχουν ευκαιρίες πλουτισμού όσοι συναλλάσσονται με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έτσι είναι. Αν δείτε τι συνέβη στην Ελλάδα από το 1990 μέχρι το 2010, λίγο πολύ αυτό. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε ένα άλλο κοινωνικό κράτος. Και εμένα με πιάνει ανατριχύλα όταν βλέπω ότι σιγά σιγά γυρνάμε, ευτυχώς όχι πολύ γρήγορα, αλλά τι ευτυχώς, προς τα εκεί πηγαίνουμε, στην Ελλάδα του 2005. Τώρα είμαστε νομίζω γύρω στο 2005. Αν συνεχίσουμε ακόμα έρχεται το 2007, το 2009 και μετά ξέρουμε τι συνέβη μετά. Άρα λοιπόν εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει με τίποτα να γυρίσουμε σε αυτό. Με τίποτα. Δηλαδή δεν πρέπει να ξαναφτιάξουμε ένα συνταξιοδοτικό σύστημα στο οποίο όποιος μπορεί να βγει νωρίς στη σύνταξη βγαίνει, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα του ισχυρού κοινωνικού κράτους. Το ισχυρό κοινωνικό κράτος πρέπει να διευκολύνει την απασχόληση, να συμβάλλει στα υψηλά επίπεδα απασχόλησης. Δεν λέω εμποδίζοντας, αλλά γιατί όχι. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ θα κλείσω τα 60 και αν μου πει κανείς ότι βγες στη σύνταξη υποχρεωτικά, θα φρικάρω εντελώς. Θέλω να πω τι είδους. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, δηλαδή τι είδους προοδευτικό αίτημα είναι να μην δουλεύουμε. Η αριστερά παραδοσιακά ήταν η πολιτική εκπροσώπηση των δυνάμεων της εργασίας, όχι των δυνάμεων της μη εργασίας. Αλλά τέλος πάντων, τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας για τους αδύναμους και εδώ έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, όχι επειδή τα παλέψαμε εμείς, αλλά επειδή μας τα επέβαλαν. Ας το παραδεχθούμε, έχει βελτιωθεί το δίχτυ προστασίας για τους αδύναμους, για τους φτωχούς, για τους άνεργους, ειδικά για τους φτωχούς, για τους άνεργους όχι τόσο, πρέπει να βελτιωθεί. Έχει γίνει το κοινωνικό κράτος πιο, πώς να το πω, πιο λιτό, αλλά έχουμε ακόμα τεράστια κενά, είπε η κυρία Χτσιόγλου για το σύστημα υγείας. Έχουμε, εντάξει, έλεγα προηγουμένως ότι υπήρχε μεγάλη σπατάλη στην υγεία και υπήρχε, αλλά η δημόσια δαπάνη για την υγεία μειώθηκε με ένα τρομακτικό τρόπο. Δηλαδή, ο ΣΑ υπολόγισε ότι, δεν θυμάμαι τα χρόνια, από το 2007 μέχρι το 2014, νομίζω, μειώθηκε η δημόσια δαπάνη για την υγεία κατά 47%. 47%. Που σημαίνει ότι κόπηκε όλο το λίπος, οι σπατάλες, ελπίζω δηλαδή να κόπηκαν, δεν παίρνω και όρκο, οι σπατάλες, οι απίστευτες περιπτώσεις κακοδιαχείρισης, πληρώναμε 10 φορές παραπάνω διάφορα πράγματα, πιο πολύ πλήρωνε το ΕΣΥ παρά το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βρετανία. Okay, όλα αυτά ελπίζω ότι περιορίστηκαν, αλλά δεν κόπηκε μόνο το λίπος, κόπηκε και κρέας και κόκαλο κτλ. Και τώρα έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια οικονομία ισχυρή, που πρέπει να έχουμε μια οικονομία ισχυρή, γιατί διαφορετικά θα μείνουμε στη φτώχεια που έχουμε φτωχεύσει κατά 30% ας πούμε από την περίοδο πριν κρίσης, μάλλον θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βγούμε από τη μιζέρια τη σημερινή και πώς μπορεί να συμβάλλει το κοινωνικό κράτος. Λοιπόν, ένας τρόπος που μπορεί να συμβάλλει είναι με ένα ισχυρό σύστημα υγείας. Γιατί μια οικονομία ισχυρή, όχι μόνο μια, το θεωρώ αυτονόητο και δεν το λέω, ότι μια πολιτισμένη κοινωνία χρειάζεται ένα ισχυρό σύστημα υγείας. Μια κοινωνία αλληλεγγύη στοιχειωδώς, δηλαδή, απαιτεί το να μπορείς να πας στο νοσοκομείο ακόμα και αν δεν έχεις χρήματα να πληρώσεις. Αυτά τα θεωρώ αυτονόητα και δεν τα λέω. Και μόνο από την σκοπιά της οικονομικής, ας πούμε, της μετάβασης σε ένα καλύτερο παραγωγικό μοντέλο. Χρειαζόμαστε ανθρώπους, εργαζόμενους και ανέργους και όλους τους υπόλοιπους, με ένα καλύτερο ανθρώπινο κεφάλαιο, καλύτερη υγεία και επίσης καλύτερες δεξιότητες. Στις δεξιότητες είμαστε πάτος. Δηλαδή, δεν ξέρω, με απογοητεύει το γεγονός ότι δεν γίνεται καμιά συζήτηση στο πόσο χάλια τα πηγαίνουμε στο πεδίο των δεξιοτήτων. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των Ελλήνων, νεαρών Ελλήνων και πιο λιγότερο νεαρών, με πτυχίο. Δεν έχει αυξηθεί, δεν έχει βελτιωθεί το τι πραγματικά ξέρουν να κάνουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Όλες οι διεθνείς έρευνες που δεν λένε φέρε μου τα πτυχία σου, αλλά λένε να, διάβασε αυτό το κείμενο και πες μου τι λέει. Αυτό. Ποιο είναι το ποσοστό, θα κάνω ένα τεστ στην αίθουσα. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το ποσοστό Ελλήνων ηλικίας 25 έως 34
με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι λειτουργικά αναλφάβητοι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν κείμενο, δεν μπορούν να κάνουν στοιχειώδεις αριθμητικές πράξεις και δεν μπορούν να λύσουν προβλήματα. 17,3. Δεν θυμάμαι αν είναι ακριβώς 17, είναι ψηλό. Η δεύτερη χώρα είναι 9%, η δεύτερη από το τέλος. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε τρομακτική υστέρηση και προφανώς βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα δυναμικό μοντέλο, παραγωγικό μοντέλο, δεν γίνεται όταν οι άνθρωποι οι οποίοι θα στελεχώσουν τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που θα δουλέψουν για αυτή την ανάπτυξη έχουν πτυχία, αλλά δεν ξέρουν πού πάνε τα πέντε. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει κανείς να μιλήσει. Για τα υπόλοιπα συμφωνώ. Βρεφονιπιακή σταθμή, εντάξει, κάποτε ήμασταν σε πολύ άσχημη θέση. Τώρα είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά έχουμε πολύ δρόμο να καλύψουμε. Πρέπει να σκεφτούμε τέτοια πράγματα. Πρέπει να ξεκολλήσουμε από την ιδέα ότι το καλό κοινωνικό κράτος είναι αυτό που όλοι βγαίνουν σύνταξη στα 50. Δεν είναι αυτό το καλό κοινωνικό, είναι το κακό. Και το έχουμε πληρώσει ήδη μία φορά και εύχομαι να μην το ξαναπληρώσουμε δεύτερη φορά. Σταματάω εδώ. Λοιπόν, έχετε ένα τρόπο πάντα, κύριε Μαζαγκάνη, έτσι να δίνετε το έναυσμα για πηγαδάκια μέσα στην αίθουσα. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, ο κύριος Μητράκος θα μας δώσει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα μας πει για το μέγεθος, την εξέλιξη, τη δομή, αλλά και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δαπανών από το 2009, κύριε Μητράκο. Ναι. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση, με μεγάλη χαρά, να συζητήσουμε τα θέματα κοινωνικής πολιτικής, να συγχαρώ τους διοργανωτές, τα παιδιά του ΕΝΑ, για αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Το κοινωνικό κράτος είναι καταρχάς μεταβιβάσεις, εισοδηματικές μεταβιβάσεις, που είναι το ένα κομμάτι, και βεβαίως είναι η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Και αν θέλετε, ως κοινωνική πολιτική, είναι και τα κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία ίσως θα πρέπει να τα συζητήσουμε λίγο περισσότερο, ιδιαίτερα στις μέρες μας φαίνεται ότι έχουμε κάποιες σημαντικές, ας πούμε, οπισθοχωρήσεις στο κομμάτι των κοινωνικών επιδομάτων. Σε μια περίοδο κρίσης, είναι σίγουρο ότι χρειάζεσαι να κάνεις κοινωνικές μεταβάσεις για στήριξη. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι σε μια περίοδο κρίσης έχεις πολύ αυξημένη ζήτηση για κοινωνική προστασία, ενώ ταυτόχρονα οι διαθέσιμοι πόροι είναι φιδωλοί. Ήταν το παράδειγμα στη δική μας κρίση. Αναγκαστήκαμε να έχουμε πολύ περιορισμένη προσφορά μέσα από τις περικοπές που έγιναν, ενώ η ανεργία έφτασε στο 28,7%. Το δεύτερο, έτσι σαν παρατήρηση εισαγωγική που θα ήθελα να κάνω, είναι ότι πλέον οι περίοδοι κρίσης είναι πιο συχνές και πιο βαθιές από ό,τι φαίνεται. Έχουμε το παράδειγμα της τελευταίας δεκαετίας που μας συνέβησαν 2-3 διαδοχικές κρίσεις, ενώ παλαιότερα, αν θυμάμαι καλά, διάφορες μελέτες είχαν δείξει ότι η μέση απόσταση μεταξύ δύο κρίσεων ήταν γύρω στα 8 με 10 χρόνια. Τώρα φαίνεται ότι η μέση διάρκεια έχει μεγαλώσει και έχουμε πιο απρόβλεπτες και πιο βαθείες κρίσεις. Άρα, ο ρόλος του κοινωνικού κράτους θα πρέπει να είναι εκεί, να στηρίξει και με εισοδηματικές μεταβιβάσεις και με παροχή κυρίως υπηρεσιών, που όπως πολύ χαρακτηριστικά της παρουσίας θα έλεγα στο σύνολό της κυρία Χτσόγλου. Να ξεκινήσω με το κομμάτι των εισοδηματικών μεταβιβάσεων που οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχουν και να συμφωνήσω με το Μάνο ότι πράγματι η διαστάση του κοινωνικού κράτους από πλευράς οικονομικών μεγεθών δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Δεν ξέρω αν μπορώ να αλλάξω τη διαφάνεια. Κάποιος. Ωραία, άλλη μία εισαγωγή, δεν θέλω να μείνω εδώ. Δεν είναι αυτή η σωστή διαφάνεια που έχουμε ανεβάσει, δεν πειράζει. Δεν είναι η σωστή παρουσίαση. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Ωραία, εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, οι διαστάσεις των κοινωνικών δαπανών. Έχουμε ένα αρμονισμένο ευρωπαϊκό σύστημα κοινωνικών παρακολούθησης και καταγραφής των κοινωνικών δαπανών, το περίφημο ΕΣΠΡΟΣ, με κοινή μεθοδολογία, κοινά πρότυπα, συγκρίσιμα δεδομένα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπως είπε και ο Μάνος προηγουμένως, βλέπουμε ότι η κοινωνική δαπάνη έχει φτάσει μετά τη μεγάλη αύξηση που σημειώθηκε τον τελευταίο χρόνο εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης
έχει προσεγγίσει στο 29 με 30% σε επίπεδο ε. Βλέπουμε την Ελλάδα, αν βλέπαμε και την προηγούμενη δεκαετία, είχε μία υστέρηση σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 1,5 με 2 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά τα αριθμητικά μεγέθη μιλούν για ένα υψηλό, μια υψηλή κοινωνική δαπάνη σε όρους ακαθαρίστου εγχώριου προϊόντος. Αυτή η αύξηση που συνέβη στην Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης είναι εξαιτίας της μείωσης του παρανομαστή με την μεγάλη μείωση του ακαθαρίστου εγχώριου προϊόντος της χώρας, αλλά κατά τα άλλα, ιστορικά η χώρα μας βρίσκει σε μια μικρή απόσταση, θα έλεγα, από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο κατά 1,5 περίπου ποσοστιαία μονάδα. Τα πράγματα αλλάζουν λιγάκι αν το δούμε σε απόλυτους όρους. Έτσι, η μέση κατακεφαλήν δαπάνη στην ΕΕ είναι γύρω στις 9.000-9.200. Στην Ελλάδα είναι περίπου στο 54% της δαπάνης αυτής σε απόλυτους όρους. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα σε απόλυτους όρους. Αυτό είναι η πρώτη διαπίστωση. Έτσι, ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουμε αξιόλογες δαπάνες στο κοινωνικό κράτος. Το δεύτερο συμπέρασμα που θα ήθελα είναι η σύνθεση των κοινωνικών δαπάνων αυτών. Υπάρχει ένα διάγραμμα, αυτό το διάγραμμα της πίτας που ακολουθεί. Ωραία. Ελλάδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των κοινωνικών δαπανών στην περίπτωση της Ελλάδας, όχι μόνο αυτή η μεγάλη κομμάτι που είναι οι συντάξεις, οι κύριες συντάξεις, αν προσθέσουμε σε αυτές και τις επικουρικές συντάξεις που είναι το δεύτερο μεγάλο κομμάτι, το 63% του συνόλου των κοινωνικών δαπανών στην Ελλάδα είναι συντάξεις. Το 21% είναι ασθένεια, υγεία, και το υπόλοιπο 16% είναι όλες οι άλλες κοινωνικές δαπάνες. Τι σημαίνει αυτό? Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επιδόματα ανεργίας, οικογένεια, παιδιά κτλ. Είναι καθοριστική η κυριαρχία των συντάξεων ως μερίδιο στην περίπτωση της Ελλάδας και στις άλλες χώρες του Νότου. Είναι ανάλογη η εικόνα. Σε επίπεδο ΕΕ, αν πάμε στο επόμενο διάγραμμα να το συγκρίνουμε, θα δούμε ότι το μερίδιο των συντάξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες σχεδόν μικρότερο από ό,τι είναι στις χώρες του ΝΑΤΟ. Πολύ σημαντική λοιπόν η... Ποιος το αλλάζει, δεν ξέρω. Πρώτη σημαντική διαπίστωση. Κυριαρχία των συντάξεων. Και η μονομέρεια σε βάρος των κοινωνικών επιδομάτων, που είναι ανεργία, που είναι, είπαμε, υγεία, και, αναπηρία κτλ. Κτλ. Είναι αποτελεσματικές αυτές οι κοινωνικές δαπάνες στο να μειώσουν τον κίνδυνο φτώχειας και να μειώσουν τις οικονομικές ανισότητες? Εάν δούμε τα αριθμητικά δεδομένα του ΕΣΠΡΟΣ και μετρήσουμε το ποσοστό φτώχειας πριν και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, θα δούμε ότι πράγματι οι συντάξεις από μόνες τους καταφέρνουν να μειώσουν τον κίνδυνο φτώχειας και στην Ελλάδα και σε επίπεδο ΕΕ, πολύ σημαντικά. Ο κίνδυνος φτώχειας στην περίπτωση της Ελλάδος μειώνεται κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες εξαιτίας των συντάξεων. Εκείνο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η αποτελεσματικότητα των συντάξεων βελτιώθηκε στην περίοδο της τελευταίας δεκαετίας. Στα πλαίσια όλων αυτών των περικοπών που έγιναν και γιατί βελτιώθηκε ένα πολύ ωραίο θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι μειώθηκαν οι συντάξεις. Είχαμε πάρα πολλές περικοπές συντάξεων, όχι όμως ομοιόμορφα. Μειώθηκαν 45% οι υψηλές συντάξεις και περίπου στο 18% οι χαμηλότερες συντάξεις. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι οι συντάξεις συνεχίστηκαν να δίνονται. Δεν μηδενίστηκαν, ενώ αντίθετα πάρα πολλά εισοδήματα, έτσι με το 28% ανεργία, μηδενίστηκαν. Από μόνες τους οι συντάξεις έχουν έναν πολύ σημαντικό αναδιαρμητικό ρόλο και σε επίπεδο ΕΕ, αλλά ακόμα πιο σημαντικό σε επίπεδο χωρών του Νότου, όπως είναι η χώρα μας. Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι τα κοινωνικά επιδόματα. Εδώ τα κοινωνικά επιδόματα παρατηρούμε ότι στην περίπτωση μπορούμε να πάμε στο διάγραμμα που έχει μια σύγκριση. Εδώ
Ωραία. Πιο κάτω ακόμα. Συνεχίζουμε. Πιο κάτω. Ωραία. Βλέπετε λοιπόν από τις αριστερές μπάρες. Βλέπουμε λοιπόν από τις αριστερές μπάρες που δεν έχουμε κοινωνικό κράτος, πόσο ψηλά είναι τα ποσοστά της φτώχειας, του κινδύνου φτώχειας. Με τις συντάξεις έχουμε τις μεσαίες μπάρες, όπου βλέπουμε μια πολύ σημαντική μείωση του κινδύνου φτώχειας στην περίπτωση της Ελλάδας, κατά 23 μονάδες, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, βεβαίως και μεγαλύτερο μέρος. Και αν πάμε από τις μεσαίες μπάρες στις τελευταίες, όπου εδώ έχουμε την επίδραση των κοινωνικών επιδομάτων, βλέπουμε ότι στην περίπτωση της Ελλάδος η μείωση που επιτυχάνουμε στην φτώχεια είναι γύρω στις 5 ποσοστικές μονάδες, ενώ σε επίπεδο ΕΕ τα κοινωνικά επιδόματα είναι πιο αποτελεσματικό και φτάνουν περίπου διπλάσιο ποσοστό 9 με 10 ποσοστικές μονάδες. Άρα, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών, βελτιώνοντας κατά κάποιο τρόπο τη διαχείριση, τη στοχοθεσία των κοινωνικών επιδομάτων. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στην αποτελεσματικότητα προς τα κοινωνικά επιδόματα, αλλά και η αποτελεσματικότητα αυτή των κοινωνικών επιδομάτων, όπως και των συντάξεων, έχει βελτιωθεί σημαντικά στην περίοδο της κρίσης. Τι προκύπτει ως πρώτες, θα έλεγα, πολιτικής μέσα από αυτό το στατιστικό υλικό? Η αποτελεσματικότητα των συντάξεων έχει καταφέρει να μειώσει τον κίνδυνο φτώχειας στην ομάδα των συνταξιούχων, στην ομάδα των ηλικιωμένων, πολύ κάτω από το μέσο όρο για το σύνολο του πληθυσμού. Ο κίνδυνος φτώχειας για τους συνταξιούχους είναι σήμερα 10% στην Ελλάδα, όταν στο σύνολο του πληθυσμού είναι 19,6, ενώ ο κίνδυνος φτώχειας για τα παιδιά είναι στο 23,7, πολύ πάνω από το μέσο όρο. Συμπέρασμα πρώτο, με βάση τα αριθμητικά δεδομένα, θα πρέπει ως κοινωνία, ως πολιτική, να μεταφέρουμε το κέντρο της συζήτησης από το χώρο των συνταξιούχων στα νεότερα ζευγάρια, με οικογένεια, με παιδιά, στους ανέργους κτλ. Πρώτη διαπίστωση, κατά τη δική μου εκτίμηση, που θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω και θα κλείσω με αυτό, καθοριστικός παράγοντας αποτροπής αποκαταστάσεις φτώχειας, όπως δείχνουν πάλι τα αριθμητικά δεδομένα, είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας. Προσέξτε, το ποσοστό φτώχειας για τους εργαζομένους είναι 11,3%. Το 11,3% όμως για τα 4.200.000 εργαζόμενους σημαίνει 500.000 φτωχούς εργαζομένους. Ο ένας στους τέσσερους φτωχούς είναι εργαζόμενος. Δεύτερη πρότασή μου από πλευράς κοινωνικής πολιτικής, ένταξη στην αγορά εργασίας και σε ποιοτικές θέσεις εργασίας. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων που δεν μπορεί να ξεφύγει από το όριο της φτώχειας. Θα μείνω εδώ και θα, στη δευτερολογία, να μιλήσω λιγάκι για τις άλλες υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Θα ζητήσω εγώ συγγνώμη, δεν θα υπάρξουν δευτερολογίες. Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος και για τα ερωτήματα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και αν θέλετε έτσι ένα λεπτάκι με την ανοχή και τον... Με μια μικρή ανοχή. Επειδή εδώ λίγο επικεντρώθηκε η συζήτηση από τους προηγούμενους ομιλητές στο ζήτημα των συντάξεων και εγώ πρέπει να αποκαταστήσω κάποια πράγματα, γιατί μου φάνηκε ότι σαν να στοχοποιήθηκε λίγο το συνταξιοδοτικό σύστημα και από τις δύο προηγούμενες παρεμβάσεις. Να αποκαταστήσω. Να πω 2-3 στοιχεία και θα εκτιμηθούν από εδώ. Το πρώτο θέμα. Το ερώτημα δεν είναι να βλέπει κανείς συνολικά πόσες δαπάνες κινούνται προς το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί όταν κανείς βλέπει το ποσοστό του ΑΕΠ που πηγαίνει στο συνταξιοδοτικό σύστημα, να ξέρουμε ότι η χρηματοδότηση είναι τριμερής. Δηλαδή είναι εργοδότες, εργαζόμενοι και κράτος. Δεν είναι τα λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού που πηγαίνουν στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Άρα αυτή η σύγκριση, πρέπει νομίζω κανείς να την βλέπει σπαστά. Τι δίνουν οι εργοδότες, τι δίνουν οι εργαζόμενοι
και να δούμε και τη μεταβίβαση από τον κρατικό προϋπολογισμό απευθείας για να καλύπτει τα ελλείμματα, όπως σωστά τονίζει εδώ ο καθηγητής, να καλύπτει τα ελλείμματα που τυχόν δημιουργούνται. Αν τη δει κανείς αυτή την διάκρι, αν τα δει έτσι τα πράγματα, θα δει ότι δεν απέχει και ιδιαίτερα η μεταβίβαση που γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό τον ελληνικό στο συνταξιοδοτικό σύστημα από ό,τι αυτά που γίνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό για να μπαίνουν λίγο τα πράγματα σε μια ισορροπία. Δεν είναι η Ελλάδα, δεν πληρώνει η Ελλάδα τους συνταξιούχους 100 φορές παραπάνω από ό,τι οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Το δεύτερο θέμα είναι ότι στο ελληνικό συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό σύστημα βρίσκονται ενσωματωμένες ακόμη κοινωνικές παροχές. Κακώς, θα μπορούσε να πει κανείς. Δηλαδή, είναι ενσωματωμένες ως παροχές του ασφαλιστικού συστήματος πράγματα τα οποία θα έπρεπε κανονικά να θεωρούνται παροχές κοινωνικής πρόνοιας. Παράδειγμα, επίδομα ανασφάλισης του περίλυκα. Παράδειγμα, στο παρελθόν ήταν το ΕΚΑΣ. Δηλαδή, ήταν ενσωματωμένες παροχές οι οποίες δεν σχετίζονταν με το πόσα χρόνια έχεις δουλέψει, αν έχεις θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, και ήταν κοινωνικές μεταβιβάσεις. Αυτό σταδιακά, την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, άρχισε να γίνεται αυτή η σωστή κατανομή, να φεύγουν από το ασφαλιστικό και να μετατοπίζονται στην κοινωνική πρόνοια. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πληρώνουμε τους συνταξιούχους της χώρας, όπως μπορεί κανείς να βγάλει ένα συμπέρασμα. Έτσι, άμα το δει λίγο βιαστικά, ότι πληρώνουμε όλοι τους συνταξιούχους της χώρας και αυτό είναι μια άδικη μεταβίβαση. Το τρίτο, εγώ που θα έλεγα, είναι ότι το ερώτημα δεν πρέπει να είναι πώς θα αφαιρέσουμε από την πίτα του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού για να βελτιώσουμε την αναλογία. Το ερώτημα είναι πώς θα αυξήσουμε συνολικά δαπάνες και υπηρεσίες για το κοινωνικό κράτος για να έχουμε την ευρύτερη δυνατή κάλυψη. Δεν είναι δηλαδή να συζητάμε με δεδομένα αυτά τα 5 που δίνουμε, πώς δεν θα πηγαίνουν τα 3 στο ασφαλιστικό και τα 2 στα υπόλοιπα, αλλά πώς το 5 θα γίνει 6, 7, 8, και αυτό και έφερα και συγκεκριμένα παραδείγματα από άλλες χώρες. Στην Ελλάδα η μέση σύνταξη είναι 600 ευρώ. Αυτή είναι η μέση σύνταξη. Απλά για να σας το δώσω σαν νούμερο σε όσους συμμετέχετε στη συζήτηση, για να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας, αν εδώ μπορούμε να μπαίνουμε σε μια συζήτηση ότι το ασφαλιστικό σύστημα είναι πολυδάπανο στη χώρα. Και να κλείσω, γιατί εγώ δεν πρόλαβα να πω για πώς θα έπρεπε να, κατά τη γνώμη μου, να δούμε το κοινωνικό κράτος. Συμφωνώ ότι το κοινωνικό κράτος δεν πρέπει να το δούμε με τα χαρακτηριστικά που είχε με τα πολεμικά. Πρέπει να δούμε ένα άλλο κοινωνικό κράτος. Είχε χρησιμοποιήσει μια έκφραση ο Πιέρ Μπομπί σε μια συνέντευξή του στο ΕΝΑ, το κράτος ως στρατηγός. Και αυτή η φράση, νομίζω, είναι αρκετά ενδεικτική. Δηλαδή, ένα κράτος, στην πραγματικότητα πρέπει να δούμε πώς θέλουμε το κράτος να παρεμβαίνει στην κοινωνία και στην οικονομία. Το κράτος ως στρατηγός είναι ένα κράτος το οποίο σχεδιάζει. Σχεδιάζει παρεμβάσεις ριζοσπαστικές στην αγορά εργασίας, όχι μόνο αποκατάστασης παλαιών θεσμών, αλλά και νέων προκλήσεων, π.χ. εργαζόμενοι στις πλατφόρμες, π.χ. επισφαλώς εργαζόμενοι. Σχεδιάζει για να έχει υπό τον έλεγχό του δίκτυα και υποδομές, στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Σχεδιάζει και βάζει κανόνες και προτεραιότητες. Αυτό που κάνει αυτή την περίοδο η Νέα Δημοκρατία, γιατί τα πράγματα δεν είναι σε ενιαίο χρόνο, πολιτικό χρόνο, αυτό που έχουμε βιώσει τα τελευταία 4 χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι 2 πράγματα. Το κράτος αποσύρεται από την κοινωνική του λειτουργία. Το είδαμε με την ιδιωτικοποίηση του νερού, το είδαμε με την ιδιωτικοποίηση της υγείας, το είδαμε με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, το είδαμε με την μείωση των δαπανών για την παιδεία, πρώτον. Και δεύτερον, το επιτελικό κράτος τι μετατράπηκε σε ένα γιγαντιαίο μηχανισμό πελατειακών σχέσεων και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Αυτό ήταν το κράτος αυτά τα 4 χρόνια. Ένα κράτος το οποίο παρεμβαίνει μόνο για να εξυπηρετήσει πελατειακά τη διανομή του χρήματος. Πολύ χαρακτηριστικός και ο τρόπος που είδε τον εαυτό του το κράτος επί Νέας Δημοκρατίας στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τι είδε? Ότι εγώ είμαι ένας διανομέας χρημάτων. Αυτό είδε στην πραγματικότητα. Η δικιά μας θέση, τώρα μιλάω εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, η δικιά μας θέση είναι ένα κράτος το οποίο σχεδιάζει και λαμβάνει υπό την ευθύνη του υποδομές, δίκτυα και ριζοσπαστικές παρεμβάσεις, ώστε να υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση και στην ανάπτυξη. Ευχαριστώ για την ανοίξη. Δεν ξέρω αν θέλετε μία πολύ σύντομη τοποθέτηση, εφόσον έδωσα το λόγο και στην κυρία Χτσιόγλου. Τρεις ώρες δεν έχουμε. Κύριε Μητράκο. Εγώ απλά να πω ότι... Μία φράση. Ναι. Εγώ, όπως προσπάθησα να το διατυπώσω έτσι προσεκτικά, είπα απλά να μεταφέρουμε τη συζήτηση από τον χώρο έτσι των συνταξιών, των ηλικιωμένων, προς τα νεότερα ζευγάρια, προς τους νέους, στην ανεργία κτλ. Αυτή ήταν η άποψη και
και η θέση και όχι σε καμία περίπτωση να, ότι είναι υψηλές συντάξεις ή το και, θέμα περικοπών κτλ. Και μεταφορά πόρων από τη μία άκρη στην άλλη άκρη. Απλά η συζήτηση θα πρέπει να μεταφερθεί, να δώσει κέντρο βάρους στα νεότερα παιδιά, στους ανέργους, στις οικογένειες, και αυτό θα γίνει και με εισοδηματικές μεταβάσεις, με στήριξη, παράδειγμα επίδομα στέγασης, και βεβαίως θα πρέπει να γίνει και με παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, εκπαίδευσης, όπως υπόθηκε, μείωση σχολικής διαρροής, ενισχυτική διδασκαλία στα σχολεία και με ένα πλέγμα υπηρεσιών, οι οποίοι θα διευκολύνουν την ζωή των ατόμων αυτών και θα εναρμονίζουν τον εργασιακό βίο με την οικογενειακή ζωή, με όλα αυτά που είπε η κυρία Χτσόγλου και είναι γνωστά σε όλους μας. Πάντως η φτώχεια των ηλικιωμένων μειώθηκε με τα μνημόνια. Αυτό μας είπε. Πάρα πολύ. Η φτώχεια των ηλικιωμένων, είπε ο κυρίος Ματσαγκάνης, μειώθηκε με τα μνημόνια. Πάρα πολύ. Το ποσοστό φτώχειας μειώθηκε σημαντικά στον χώρο των ηλικιωμένων. Και... είπε ο κύριος Μητράκος στην τοποθέτησή του, που δεν είναι θέμα εκτίμησης, είναι θέμα τα έτσι λένε τα πραγματικά δεδομένα. Ότι με τα μνημόνια η φτώχεια των ηλικιωμένων μειώθηκε. Βεβαίως, αυτό μας είπε, παιδιά. Δεν το είπα εγώ, ίδιος. Λοιπόν, η συζήτηση πάντα είναι γόνιμη. Το θέτω για... δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Δεν είπε αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μητράκο, κύριε Αυτιόγλου, κύριε Ματσαγκάνη.